Αυτό εδώ είναι το κλουβί με τις τρέλες. Ξεκάθαρα. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Αυτό δεν θα γινότανε πριν μια εβδομάδα ποτέ. Πριν δύο εβδομάδες ποτέ, πριν ένα μήνα σίγουρα ποτέ. Τι κάνετε, πώς είστε παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Λοιπόν, είναι ένα ακόμα επεισόδιο από τη σειρά Triple Trouble. Γιατί όπως τα έχετε καταλάβει και από το Instagram, όσοι δεν με ακολουθείτε, να πάτε να με ακολουθήσετε. Κάνουμε εκπαίδευση στη Rose και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Γενικά την εκπαίδευση την ξεκινήσαμε γιατί η Rose δεν τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με τα γατιά. Και έτσι απευθυνθήκαμε στον Αλέξανδρο, που μπορείτε να τον βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, αλλά και στο site του, που είναι athensdogtrainer.gr. Παιδιά, πραγματικά έχω δει μεγάλη διαφορά στη Rose σε ό,τι αφορά τα προβληματάκια που είχαμε. Πάμε γενικά να ρίξουμε μια ματιά. Έχουμε κάνει και ένα τύπου Q&A με τον Αλέξανδρο. Επίσης θέλω να σας πω ότι αφήνω όλα τα links του από κάτω να πάτε να το τσεκάρετε. Όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι είστε νέοι γονείς, πραγματικά θα χρειαστείτε, πιστεύω, έναν εκπαιδευτή. Γιατί δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ τα είδα όλα με τρία ζώα σε ένα σπίτι σε λιγότερο χρονικό διάστημα από δύο μήνες. Οπότε τον χρειάστηκα και νομίζω ότι θα μας σώσει. Σας αφήνω λοιπόν όλα τα links του από κάτω να πάτε να τον τσεκάρετε και πάμε να δούμε τι έχω τραβήξει από αυτές τις μέρες που έχουμε κάνει κάποια πρόοδο, ας το πούμε. Θα μου πείτε κάτω στα σχόλια εσείς. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε αυτή η ώρα που όλοι περιμένατε. Είμαι εδώ με τον Αλέξανδρο Βλάχο από το athensdogtraining.gr, ο οποίος είναι ο εκπαιδευτής της Rose, του Ρούλη και του Kit. Γεια σας, γεια σας. Αλέξανδρε, πιστεύεις είναι δύσκολη η περίπτωση αυτή? Είναι, βεβαίως και είναι. Είναι. Όλες οι περιπτώσεις είναι δύσκολες. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω το link του Αλέξανδρου από κάτω. Θα σας δείξουμε κάποια πράγματα, θα σας δείξουμε την εξέλιξη της Rose, αλλά δεν θα σας τα δείξουμε όλα. Δεν θα σας τα δείξουμε όλα. Κυρίως θέλω να δείτε πώς θα εξελιχθεί η Rose με τους φόβους της και με τον Kit και τον Ρούλη που τους φοβάται. Βασικά αυτοί δεν, δεν τους φοβάται. Αυτοί φοβούνται τη Rose γιατί πηδάει πάνω τους. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς, άμα ποια πιστεύεις βασικά ότι είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να ξέρει ένας νέος γονιός? Τι πρέπει να μάθει δηλαδή στο σκύλο του? Πιστεύεις ότι πρέπει να εκπαιδεύσει το σκύλο ή πιστεύεις ότι χρειάζεται και δεν χρειάζεται, είναι κατά περίπτωση, ας πούμε? Φυσικά και πρέπει. Και αυτό το βλέπουμε και στις χώρες του εξωτερικού. Ναι. Όπου σε προηγμένες χώρες, όπως είναι η Αγγλία, η Νορβηγία, ας πούμε, είναι υποχρεωτική εκπαίδευση. Α, είναι υποχρεωτική. Βεβαίως. Επίσης, το πιο σημαντικό στάδιο που πολλοί το παραλείπουν είναι η προεκπαίδευση. Δηλαδή, το πιο σωστό πράγμα είναι από τη στιγμή που θα πάρεις ένα σκυλάκι, τουλάχιστον να πάρεις ένα τηλέφωνο να εκπαιδευτεί, να ζητήσεις κάποιες συμβουλές ή να κάνεις μία-δύο επισκέψεις για να σου πει 5 βασικά πράγματα, τα οποία θα σε βοηθήσουν στο μέλλον να έχεις αποτρέψει τα περισσότερα προβλήματα. Και η προεκπαίδευση από πότε μέχρι πότε είναι? Από τη στιγμή που θα μπει το κουτάδι στο σπίτι μας. Μέχρι πόσο μηνών δηλαδή? Θα μπορούσαμε να πούμε μέχρι να ξεκινήσει η βασική εκπαίδευση που ξεκινάει 5,5 μηνών. Μου έχουν στείλει, ας πούμε, εμένα μηνύματα και μου λένε ότι έχω ένα σκύλο, είναι 11 χρονών τώρα ή 8, και 8 μου έχουν πει. Πιστεύεις ότι αξίζει να πάω σε έναν εκπαιδευτή? Για ναι. Την βόλτα πιο πολύ μου λένε, άμα τους τραβάει ή οτιδήποτε. Πιστεύεις ότι μπορούν? Γιατί ναι, υπάρχει φήμη ότι όταν μεγαλώσει το σκυλί από 3, ας πούμε, και πάνω, δεν πιάνει η εκπαίδευση, δεν μαθαίνει. Αυτό πιστεύω εγώ, γιατί και αυτό το λένε. Εγώ στην πράξη έχω δει το αντίθετο. Ναι. Τώρα αν έρθει ένα αύριο ροτβάιλερ, ας πούμε, και μου πούνε εκπαίδευσέ το, φυσικά είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η ηλικία, είναι ότι είναι αύριο. Mm-hmm. Αν έχουμε ένα σκυλάκι που είναι πολύ κοινωνικό και με τους ανθρώπους και με αυτά, φυσικά και μπορεί να γίνει η δουλειά. Και ωραία, πώς βλέπεις την κατάσταση που έχουμε εμείς δύο γάτες, δύο γάτους βασικά κιόλας, και δεν δέχονται καθόλου τη Rose? Καθόλου. Ο ένας καθόλου, ο άλλος ο άλλος ντεμί, γιατί τον κυνηγάει, έχω να σας πω παιδιά. Τον κυνηγάει, τον βάζει κάτω και του δαγκώνει ουρές, λαιμούς, τα πάντα όλα. Για να παίξει φυσικά, αλλά... Φυσικά, λοιπόν, η Rose θέλει να παίξει, είναι ένα κουταβάκι υψηλού ταπεραμέντου, θα έλεγα. Το οποίο είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρικο και πολύ καλό. Τα γατάκια όμως είναι στη φύση τους να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και φοβούνται. Θα ήταν πιο εύκολο αν ήταν τα γατάκια κουτάβια και η Rose μεγαλύτερη. Ναι. Τώρα μας δυσκολεύει λίγο αυτό, γιατί η Rose είναι πάρα πολύ γλυκιά και υπερκινητική. Τελείως υπερκινητική. Εν τω μεταξύ, θέλω να τη δείτε πόσο έχει μεγαλώσει, παιδιά. Τελευταία φορά την είδατε στο vlog μας, αλλά κοιτάξτε λιγάκι.
Απίστευτο. Ναι, τώρα γλύφεις. Πώς και να δαγκώνεις. Με δαγκώνει κιόλας, παιδιά. Έχω να το δηλώσω κι αυτό. Οπότε πιστεύεις ότι με υπομονή, ας πούμε, βασικά, θα μαθαίνουν. Με υπομονή να τα ταΐζουμε μαζί. Τώρα που έχουμε και το crate, μας βοηθάει στο να είναι μέσα η Rose και να ταΐζουμε τα γατάκια δίπλα από τη Rose. Με λίγο παιχνίδι, σιγά σιγά, με υπομονή πάντα, ναι. Ωραία, οπότε τώρα ας πούμε η Rose είναι στην προεκπαίδευση. Μάλιστα. Ωραία. Πόσα μαθήματα παίρνει, ας πούμε, η προεκπαίδευση? Η προεκπαίδευση. Τώρα ο κάθε εκπαιδευτής δουλεύει διαφορετικά. Ναι. Κάποιοι άλλοι μπορεί να ξεκινήσουν και τη βασική εκπαίδευση από κουτάδια, κάνουν όλα. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο και γι' αυτό είναι και μοναδικός. Εγώ δουλεύω ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή, ένα κουταβάκι θα πάω στους γονείς, θα τους πω 5 πράγματα, θα ξαναπάω άλλη μία όταν είναι να ξεκινήσει με το λουρί. 2 με 3 μαθήματα. Βασικά τους λέω τι να κάνουν και τους καθοδηγώ μέχρι να ξεκινήσουμε τη βασική εκπαίδευση. Λοιπόν, θέλω να τους πεις επίσης αυτό που μου είχες δώσει τη μία συμβουλή, που μου είχες πει ότι μπορεί να, ναι, να είναι κουτάβι. Και δεν μπορώ να τη βγάλω έξω, γιατί πρέπει να κάνει και το τρίτο εμβόλιο. Και μου έχεις πει ότι πρέπει να τη βγάζω κανονικά. Βεβαίως, αυτό δεν το λένε και την ιατρή, δυστυχώς. Εντάξει, και δεν είναι η δουλειά τους. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Πολύ σωστά και την ιατρή σου λένε: μην βγείτε έξω, γιατί μπορεί να κολλήσει κάποια αρρώστια. Παρ' όλα αυτά, το σκυλάκι όταν βγαίνει 4 μηνών πρώτη φορά έξω, έχει περάσει αρκετός χρόνος και περνάει ένα λεωφορείο και φοβάται πάρα πολύ. Οπότε αυτό που θέλουμε εμείς είναι να κοινωνικοποιήσουμε το σκυλάκι από όσο πιο νωρίς γίνεται, με θετικό τρόπο. Οπότε θα πάρουμε την τροφή του ή λίγο γαλοπούλα, θα το πάρουμε αγκαλιά και θα περπατήσουμε, ας πούμε, στην Πατησίων. Θα δούμε ένα τρόλεϊ ή ένα λεωφορείο να έρχεται, τσακ, θα του δώσουμε να φάει. Οπότε θα συνδυάσει τους θόρυβους της πόλης με την τροφούλα. Θα το κάνουμε και εμείς αυτό, παιδιά. Να δούμε πώς θα αντιδράσει. Οπότε στο μέλλον, όταν θα βγει πρώτη φορά, θα έχει ξεπεράσει το φόβο με τους ήχους. Δηλαδή θα περάσει το λεωφορείο και δεν θα τρομάξει να φύγει και να μας τραβάει το λουρί πίσω, ώστε να φύγει, να σωθεί, ας πούμε. Θα είναι πιο εξοικειωμένη με τους ήχους. Ωραία. Εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτό? Ασχολούμαι 4 χρόνια επαγγελματικά. Ναι. Και ένα χρόνο, ο πρώτος χρόνος, πιο ερασιτεχνικά. Έπαιρνα κουταβάκια πολλά σαν τη Ρόζ σπίτι μου. Αλήθεια. Και προσπαθούσα να μάθω από μόνος μου. Μετά πήγα σχολή. Φυσικά για να γίνω. Υπάρχει σχολή? Υπάρχουν, ναι. Είδες τι μαθαίνεις. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει ότι υπάρχει εκπαίδευση, το παίρνεις εσύ το κουτάβι και μένει για λίγο καιρό μαζί σου έτσι ώστε να μάθει. Ισχύει αυτό? Ή και μπορείς στο σπίτι μετά, όπως τώρα? Αυτή είναι μία μέθοδος και ήταν πολύ διάσημη πιο παλιά. Δηλαδή, ας πούμε, πηγαίνανε και αφήνανε τα σκυλάκια στο εκπαιδευτήριο και αυτά. Για μένα είναι καλύτερα, εγώ δουλεύω κατοίκον. Δεν παίρνω το σκυλάκι σπίτι, γιατί κάνω την εκπαίδευση μαζί με τον ιδιοκτήτη. Ακριβώς. Ακόμα και να αφήσουμε το σκυλάκι στο εκπαιδευτήριο, είναι καλό να πηγαίνουμε εκεί μαζί, να κάνουμε τα μαθήματα μαζί με τον εκπαιδευτή, ώστε να καταφέρουμε το σκυλάκι να ακούει και εμάς. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε ερωτήσεις από κάτω, στο επόμενο βίντεο, να ρωτήσουμε τον Αλέξανδρο τι θέλετε εσείς να μάθετε. Γιατί εγώ, ας πούμε, αυτές τις ερωτήσεις είχα γενικά για έναν εκπαιδευτή. Οπότε βρήκα τον Αλέξανδρο, του τις έκανα, μου τις απάντησε, μου απάντησε κι άλλα εντωμεταξύ τώρα που δεν τα πολύ θυμάμαι. Αλλά μπορεί εσείς να έχετε κάποια ερώτηση πιο εξειδικευμένη να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ή να απευθυνθείτε κατευθείαν στον Αλέξανδρο. Θα σας αφήσω όλα τα links του από κάτω. I wanna know your dark side. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me, wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me, wait for you, wait for me. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι απίστευτο. Βασικά τι θέλουμε, να καταφέρουμε ο γατούλης να φάει και η Ρόζ να είναι ήρεμη και να μην κάνει σαν παλαβή. Σαν παλαβή δίπλα του, γιατί τον τρομάζει. Αυτό εδώ είναι το κλουβί με τις τρελές. Ξεκάθαρα. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Αυτό δεν θα γινότανε πριν μια εβδομάδα ποτέ. Πριν 2 εβδομάδες ποτέ, πριν 1 μήνα σίγουρα ποτέ. This ain't love, no, no, this ain't love.
Ο κλέφτης ρε. Αλλά τρώνε μαζί. Να βλέπεις, είναι λίγο σε φάση. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, αλλά είναι πολύ νωρίς. Αυτό τώρα είναι και πρώτη μέρα ουσιαστικά. Άμα τώρα το κάνουμε 5 φορές, την πέμπτη φορά θα είναι πολύ πιο άνετη. Θα είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Αλλά ένα σκυλάκι που είναι φοβικό, άμα δεν το κάνεις αυτό, δεν θα το αναγνωρίσεις. Γιατί θα το βγάλεις μετά τα εμβόλια έξω, 5 μηνών, 4,5-4 μηνών. Οπότε είναι αργά. Ενώ άμα το έχεις πιάσει αυτό να το κάνεις από νωρίς, έχεις ξεκλειδώσει λίγο. Εντάξει, πάντως καμία σχέση πριν όταν ήρθαμε ήταν πιο ανήσυχη και του συνέχεια. Ναι, τώρα είναι... και πού να το κάνεις αυτό 5 φορές. Και σε κάθε νέα εμπειρία, ας πούμε τώρα που είναι κουτάβι, μπορείς να πας ακόμα και σε σκυλόπαρκο. Να την έχεις αγκαλιά και να την ταΐζεις και να έχεις σκυλιά γύρω-γύρω. Δίνω τι γίνεται εδώ. Κάνουμε πάρτι εδώ. Πικνίκ. Τι γίνεται, μπράβο. Μπράβο τη σκυλιά. Βλέπεις. Αυτό που σου λέω. Είναι και αυτό. Μην δίνω. Πάλι εδώ ο Ρούλης. Τίποτα. Hello darkness my old friend. Κάνε μας μια δήλωση. Δεν νιώθω καλά στην τοποθεσία κλουβί. Τώρα το έχει μάθει. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι με πόνε η καρδιά μου που την έβλεπα εκεί μέσα. Εντάξει, αφού μόλις μάθει δεν το χρειάζεται. I wanna know you inside and out. Wanna know what's behind the light. Wanna feel that real love from within. Let me in. I want real love, real hearts. You're just enough to get me through. Get me through. Cause you're officially perfect for me. Εδώ πέρα που αγχώθηκε στην αρχή δεν έτρωγε, τώρα σιγά σιγά χαλαρώνει. Τέλεια, αυτό θέλαμε, τώρα θα πάω να τη λύσω. Έχουμε έρθει για εκπαίδευση στο Άλσος και θέλω λίγο να σας γνωρίσω τη μασκότ. Λούνα! Η Λούνα έχει εντολή τώρα να μείνει και δεν σηκώνεται. Πού είσαι, Λούνα? Είναι το σκυλάκι του Αλέξανδρα. Πού είναι η Λούνα? Ροζ, πού είναι η Λούνα? Πού είναι η Λούνα? Πού είναι η Λούνα? Πού είναι? I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me.